Την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας τίμησαν νυν και πρώην βουλεύτριες, γυναίκες δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το προσωπικό της Βουλής των Αντιπροσώπων σε πρόγευμα που παρέθεσε στο αίθριο της Βουλής η πρόεδρος του Νομοθετικού Σώματος. Κάθε μία από εμάς που βρίσκεται εδώ σήμερα, ημετέρωση ότι έχει σήμερα εδώ έχει την δική της ιστορία. Για τις πολλές δυσκολίες που πέρασε, τα στερεότυπα τα οποία συνάντησε το δρόμο της, τις δυσκολίες, τις προκαταλήψεις, κι όμως βρισκόμαστε εδώ. Και θέλω και θα ήθελα να ευχηθώ να είμαστε πολύ περισσότερες. Η Ανίτα Δημητρίου εξήρε την προσφορά της κάθε γυναίκας που εργάζεται στη Βουλή, τονίζοντας ότι μέσα από αυτή την προσφορά μπορούν να αλλάξουν νοοτροπίες και να απαλλαχθούν από στερεότυπα. Για μας σήμερα δεν είναι μια μέρα για να γιορτάσουμε, είναι μια μέρα για να υπενθυμίσουμε πόσα πολλά πράγματα ακόμη έχουμε να κάνουμε. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο όταν κινηθούμε με συνεργασίες. 9 μαθήτριες από όλες τις επαρχίες της Κύπρου βρέθηκαν σήμερα στη Βουλή για να συζητήσουν με τις βουλεύτριες διάφορα θέματα και για να ακολουθήσουν για μια ημέρα το πρόγραμμά τους.